Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Ξανά κοντά σας διαδικτυακά. Μια έκτακτη πρεμιέρα. Σας έχουμε συνηθίσει πλέον εδώ στον κώδικα μυστηριών με τις διαδικτυακές πρεμιέρες, εκτός των live τα οποία πραγματοποιώ εγώ εδώ στο κεντρικό κανάλι Βασίλης Μπαντίδης. Και σήμερα, βράδυ καθημερινής, βράδυ Τετάρτης, έχουμε νομίζω ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και μια συνέχεια από μια εκπομπή που είχε τύχει μεγάλης ανταπόκρισης με το κλείσιμο της σεζόν εκεί κατά τον Ιούνιο. Με τον εκλεκτό φίλο και συνεργάτη επί σειρά ετών και ένα γνωστό ερευνητή ανά τον Πανελλήνιο, τον κύριο Ευστάθιο Θεοδόση, ερευνητής των βιβλικών γραφών. Και πολλές φορές μαζί του έχουμε μιλήσει για τη Βίβλο, τις Νεφέλες, τους αρχαίους θεούς, τους Ελοχήμ. Και θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έρευνά του, μας έχει πει αρκετά και τα προσεγγίζει τα θέματα και έχει καταλήξει στο ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, ένα πρόγραμμα, να το πω έτσι, εκλεκευμένα μέσα στα βιβλικά κείμενα. Πιο ειδικά στη Βίβλο, αλλά και όχι μόνο, ευρύτερα είναι μια συμπυκνωμένη γνώση των αρχαίων κειμένων, μυθολογιών και όχι μόνο, για το γεγονός ότι ο Θεός, αυτό το υπέρτατο όν και η λειτουργή του, η Ελοχήμη αν θέλετε, αλλά και ευρύτερα όντα και καταστάσεις που συνθέτουν πράγματα τα οποία σχετίζονται και με τον ίδιο τον άνθρωπο και τη δημιουργία την ίδια, έχουν ένα χρονοδιάγραμμα. Και αυτό μπορεί κανείς να το εντοπίσει, να το διακρίνει μελετώντας και καταλήγοντας τα συμπεράσματα που μας έχει πει και θα μας πει και σήμερα. Θα μιλήσουμε όμως και για τους Ολύμπιους σήμερα, ως συνέχεια των όσων αφορούν την αποκωδικοποίηση των αρχαίων γραφών και δεδομένων. Θα το δούμε το θέμα ευρύτερα, θα το ανοίξουμε. Και όλα αυτά βέβαια και στον απόϊχο των όσων ανακοίνωσαν και οι Ρώσοι, που είπαν ότι είμαστε σε ανοιχτή διαμάχη πλέον με τη Δύση σήμερα, σε διάγγελμα. Και θα ξεκινήσω με αυτό. Θα ήθελα ένα σχόλιο, αν θες, Ευστάθιε. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε στην εκπομπή. Ναι, καλησπέρα, πάντοτε επιτυχίες Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Είσαι μια εκπομπή πολιτισμού που μπορεί κάποιος να καταθέσει την ερευνά του και να είναι ένα ελεύθερο βήμα για να το συζητήσουμε. Επάνω σε αυτό που είπες λοιπόν, θέλω να πω στους ακροατές μας ότι έχω κάνει μια μελέτη ζωής που έχω τρέξει όλο τον προφητικό λόγο της Βίβλου και τα ιστορικά της στοιχεία από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και βγαίνει αυτό το χρονοδιάγραμμα, όπως είπες, των ιστορικών γεγονότων που θα μεσολαβήσουν μέχρι τη βασιλεία του Ιησού μας. Ναι. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Έχει καταγραφεί από το Θεό μας μία σειρά γεγονότων από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι τη βασιλεία του Ιησού μας που θα μεσολαβήσουν. Δηλαδή όλη η παγκόσμια ιστορία είναι προφητευμένη στη Βίβλο. Μου πήρε 1500 σελίδες όλη αυτή η μελέτη. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε καλύψει όλο αυτό το κομμάτι που έχει εκπληρωθεί με ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, ξεκινώντας από την αρχαία Αίγυπτο και φτάνοντας μέχρι τον πέμπτο άγγελο στην Αποκάλυψη, που είναι ο πόλεμος του κόλπου με τον Σαντάμ, καταλαβαίνετε ότι έχει εκπληρωθεί το 90% της προφητείας. Mm-hmm. Και μένει το 10% το απίστευτο, όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Χαρδαβέλλας, σε μια εκπομπή. Στάθη, λέει, είναι απίστευτα αυτά τα παρακάτω. Δηλαδή, ο Τρίτος Παγκόσμιος, η επέμβαση του Ιησού μας για την αρπαγή του ενός τρίτου του γήινου πληθυσμού για την Άνω Ιερουσαλήμ, για να το διαφυλάξει από τις καταστροφές που θα βρεθεί το αιωσφορικό σύστημα στη γη, στη βασιλεία του Αντιχρίστου, ο οποίος θα είναι ο νικητής του πολέμου και που θα βασιλέψει επάνω σε αυτούς που δεν θέλουν τον Ιησού βασιλιά τους. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα που έρχονται. Οπότε... Αλλά έλα που έχουμε το χρονοδιάγραμμα που το 90% έχει εκπληρωθεί. Mm. Θεωρείς ότι αυτά που βλέπουμε... Λοιπόν, μας αυτό λοιπόν που πριν συνεχίσεις, Σταθή, πριν συνεχίσεις, θεωρείς ότι αυτά που ζούμε τώρα με Ρώσους, ΝΑΤΟ, θα μπορούσαν να είναι ο προθάλαμος για τον Τρίτο Παγκόσμιο που λες ότι θα γίνει κι εσύ? Ακριβώς. Είναι τα προεόρτια της μεγάλης σύραξης που στην Αγία Γραφή αποκαλείται μεγάλη θλίψη. Μάλιστα. Από την οποία η οποία θα ξεκινήσει με χτύπημα κατά της Ιερουσαλήμ, λέει ο Ιησούς μας. Mm-hmm. Και τους λέει ότι όταν δείτε την ερήμωση της Ιερουσαλήμ, φύγετε στα βουνά, γιατί θα ακολουθήσει θλίψη που δεν έγινε απαρχής κόσμου. Και ο Ιωάννης στον έκτο άγγελο αναφέρει ότι θα χαθεί το 1/3 του γήινου πληθυσμού, κάτι που το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, της Ρωσίας, ένα διάγγελμά του. Αναφέρθηκε στην Αποκάλυψη και σε αυτό το χωρίο. Ναι, ότι αν μας οδηγήσετε σε
ο Μεντβέντεφ. Θα εκπληρωθεί η αποκάλυψη. Ναι, το είπε ο Μεντβέντεφ, ναι. Μπράβο. Αναφέρθηκε στο χωρίο αυτό της αποκάλυψης, γιατί μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και μετά την καταστροφή της Δαμασκού, λέει ο Ισαΐας στην προφητεία του «Η κατά Δαμασκού όρασης», επεμβαίνουν οι νεφέλες του Ιησού μας, τα αστρόπλια, για να πάρουν το 1/3 του γήινου πληθυσμού και να το διασώσουν. Φεύγει από τη γη δηλαδή το 1/3 του γήινου πληθυσμού και θα παραμείνει σε ασφάλεια στην Άνω Ιερουσαλήμ, που είναι ένας πλανήτης στο διάστημα, μία πόλη στο διάστημα, μέχρι να καταστραφεί το αιωσφορικό σύστημα στο τέλος της βασιλείας του Αντιχρίστου, γιατί θα πέσουν, λέει, αστεροειδείς, καύμα από τον ήλιο και αναστροφή των πόλων θα γίνει. Ανατρέπει αυτήν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ηρεμήσει ο πλανήτης θα επιστρέψουν οι νεφέλες με τους εσωσμένους σε μία παρθένα γη, και τότε αρχίζει η βασιλεία του Ιησού μας επάνω στη γη. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα τα οποία έρχονται από εδώ και πέρα. Αυτό λοιπόν που ήθελα να σας πω είναι ότι ξεκινώντας την παρουσίαση αυτής της μελέτης, ναι, είναι το πρώτο κομμάτι από την κοσμογονία των Ανουνάκη μέχρι και το Δωδεκάθεο που βασίλεψε πάνω στην ανθρωπότητα μετά τον τρίτο μεγάλο κατακλυσμό του Νόε. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η ιστορική μελέτη αποδεικνύει ότι η Αγία Γραφή συμφωνεί με όλες τις άλλες αρχαίες πηγές και με την επιστήμη. Όσοι θέλουν λοιπόν να παραγγείλουν αυτό το βιβλίο, να πω από τώρα το κινητό μου, 6-9-72-28-19-71. Και τους το στέλνω με απλό ταχυδρομείο για να μην επιβαρυνθούν πολύ. Και μπορούν να σε βρουν και στο Facebook. 6-9-72-28-19-71. Και στο Facebook μπορούν να σε βρουν. Μπορούμε λοιπόν να πούμε λίγα πράγματα για αυτά που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, ώστε και όσοι έχουν χάσει την προηγούμενη εκπομπή να μπορούν να συνδεθούν με αυτά που θα πούμε παρακάτω. Είπαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή μας για την κάθοδο των Ανουνάκη στη γη, όταν ήταν ακόμα μόνο ζώα, και τα γενετικά τους πειράματα που ακολούθησαν με τα ζώα. Και είδαμε ότι υπάρχει στην Κοπενχάγη, στο μουσείο τους, ένα σκελετός γοργόνας, δηλαδή κεφάλι γυναίκας και ουρά ψαριού. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Άρα η μυθολογία δεν ήταν τόσο μυθολογία. Είναι τα γενετικά πειράματα των Ανουνάκη. Είπαμε για τον Κέκροπα, τον πρώτο βασιλιά της Αττικής. Δεν ήταν μισός άντρας και μισός φίδι. Είχε έρθει από την Αίγυπτο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν τα δέσουμε αυτά τα κομμάτια, βγαίνει ένα απίστευτο πάζλ των γεγονότων που ήρθαν στον πλανήτη και έγιναν γεγονότα για την αρχή της κοσμογονίας επάνω στη γη μας. Αποδείξαμε ότι οι Ανουνάκοι ήταν οι αποστάτες άγγελοι και ο Ανού, ο αρχηγός τους, ήταν ο αιωσφόρος. Ας κρατήσουμε στη διάνοιά μας την απόδειξη το σουμεριακό ιδεόγραμμα Αν, που συνοδεύει παντού τον Ανού, εβραϊκά γίνεται Σατάν. Επομένως είναι ο αιωσφόρος και οι αποστάτες άγγελοι. Και κάνει απίστευτη εντύπωση ότι ο δικός μας, ο Ορφέας, λέει για αυτούς τους θεούς και τους ονομάζει ακριβώς έτσι. Οι θεοί που έκαναν ό,τι ήθελαν ήρθαν στη γη. Ναι. Οι αποστάτες άγγελοι λοιπόν με γενετική μηχανική δημιούργησαν τη μαύρη φυλή. Τι είναι η γενετική μηχανική? Εξωσωματική γονιμοποίηση. Κάνανε τους μαυροκέφαλους, λέει η σουμεριακή γραμματεία. Ή τους νεάτερνταλ, όπως τους λέει τώρα η επιστήμη. Πήρε το σπέρμα η Νινμάχ, η ιατρική αξιωματούχος των Ανουνάκη, ενός αγγέλου που έγινε άντρας, και πήρε και το οάριο μιας πιθηκίνας, γονιμοποίησε το οάριο στο εργαστήριό της και το γονιμοποιημένο οάριο το έβαλε στη μήτρα ενός αγγέλου που υλοποιήθηκε και έγινε γυναίκα. Μετά από 9 μήνες αυτό γεννήθηκε και σας έδειξα την προηγούμενη φορά τη σουμεριακή σφραγίδα που το σηκώνει η Νινμάχ και λέει «εγώ το δημιούργησα». Άρα οι νεάτερνταλ, αυτοί που δεν ξέρανε τον πολιτισμό,
που γυρίζανε για τροφή, που δεν γνωρίζαν τα ενδύματα, ήταν δημιουργήματα των αποστατών αγγέλων. Αυτό που βρήκα εγώ σαν ερευνητής είναι ότι η Αγία Γραφή αποδέχεται την ύπαρξη αυτών των προανθρώπων πριν τον Αδάμ και την Εύα, που είναι η λευκή φυλή που έκανε ο Ιησούς μας πολλά χρόνια αργότερα από την κίτρινη, τη μαύρη και την ερυθρά φυλή που κάναν οι αποστάτες άγγελοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σπουδαίο είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Πού αποδεικνύεται στην Αγία Γραφή ότι υπήρχαν αυτοί οι προάνθρωποι? Όταν ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ, φεύγει και πάει στη γη Νόδ, και βρήκε, λέει η Αγία Γραφή. Και βρήκε κι άλλο κόσμο. Έχει τη γυναίκα, την παντρεύεται και αρχίζει να χτίζει πόλη ολόκληρη. Ποια παντρεύτηκε? Άρα η γη πήρε μία μαύρη, μία μαυροκέφαλη από αυτού του προ-Αδάμ. Μέχρι και σήμερα. Άρχισε να χτίζει πόλη. Μέχρι και σήμερα. Πόλη. Μέχρι και σήμερα αυτό το θέμα με τον Κάιν και τον Άβελ, και που βρήκε κόσμο μετά εκεί ο Κάιν που πήγε, είναι το ένιγμα το μεγάλο. Αφού λένε ότι γράφουν οι γραφές μέσα ότι ήταν μόνο δύο άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, και άντε και ο Κάιν και ο Άβελ. Και κάνει πολύ. Ναι. Άρα ηγήθηκε άλλη φυλή, πήρε γυναίκα από αυτή τη φυλή, και αποδεικνύεται από την Αγία Γραφή ότι μετά από αυτά τα γεγονότα συνεχίζει η αφήγηση ότι ξαναμένει έγκυος η Εύα και κάνει το τρίτο αγόρι του Αδάμ, το Σιθ. Μετά το Σιθ έγιναν θυγατέρες. Αυτό λέει η γραφική αφήγηση στη γέννηση. Επομένως λοιπόν η Δίβλος αποδέχεται την ύπαρξη αυτών των προανθρώπων, να τους πούμε έτσι. Καταλαβαίνει κανείς τώρα λοιπόν ότι η Δίβλος είναι η ιστορία της λευκής φυλής Αδάμ, ναι, που τη δημιούργησε ο Ιησούς μας. Γι' αυτό λέει ότι εγώ σας έκανα κατ' εικόνα και ομοίωση. Έχει σημασία ο λόγος του. Οι άλλοι δεν ήταν κατ' εικόνα και ομοίωση, δεν φέρανε πολιτισμό, ενώ οι αδαμικοί από την αρχή ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, χτίζανε πόλεις. Απίστευτα πράγματα, παιδιά, βγαίνουν από αυτή την ιστορική μελέτη, που καλώ τον κάθε έναν που θέλει να ερευνήσει την αρχαία γραμματεία να το πάρει αυτό το βιβλίο. Συνεχίζουμε λοιπόν ότι μετά και την δημιουργία της φυλής Αδάμ, προσπάθησαν να διαβρώσουν τη λευκή φυλή και το καταφέραν. Πήρανε τις αδαμικές και από τους γάμους αυτούς των αγγέλων με τις λευκές γυναίκες έγιναν οι γίγαντες. Ναι. Σε όλη τη γη έχουν βρεθεί σκελετοί γιγάντων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι μυθολογία. Οι γίγαντες ονομάζονταν και... Αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Οι γίγαντες ονομάζονταν και Ρεφαΐμ. Οι Ρεφαΐμ, οι Κάβυροι, έχουν πολλές ονομασίες. Οι ή των Ανάκ, όπως τους λέγανε Ανακίμ, και επίσης τους λένε και Νεφιλίμ. Ναι, ναι, ναι. Ελοχίμ ήταν οι πατεράδες, οι άγγελοι, και Νεφιλίμ τα παιδιά, οι γίγαντες. Επίσης, είδαμε ότι στον κατακλυσμό του Νόε, που είναι ο τρίτος μεγάλος κατακλυσμός, γιατί ο πρώτος είπαμε ότι είναι της Λεμούρια και ο δεύτερος της Μου, στον Ινδικό ωκεανό, ο τρίτος είναι ο μεγάλος κατακλυσμός του Νόε. Έχουμε εκεί τη διάσωση 8 λευκών ανθρώπων. Του Νόε και της οικογένειάς του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν σώθηκαν 8 άνθρωποι, σώθηκαν 8 λευκοί στο μεγάλο κατακλυσμό. Γιατί σώθηκαν και μαύροι, σώθηκαν και ερυθρόδερμοι, σώθηκαν και κίτρινοι. Εκείνο λοιπόν που είδαμε προς το τέλος της προηγούμενης εκπομπής είναι ότι ο βασιλιάς ουρανός, που όλοι αποδέχονται ότι ξεκίνησε τη βασιλεία μετά το μεγάλο κατακλυσμό, δεν είναι άλλος από τον Νόε. Γιατί αυτοί οι 8 λευκοί, καταλαβαίνετε ότι για όλους όσους επέζησαν ήταν οι ευνοούμενοι των θεών που τους διασώσανε από το μεγάλο κατακλυσμό. Καταλαβαίνετε ότι κυβέρνησαν την ανθρωπότητα μετά το μεγάλο κατακλυσμό. Γιατί ζούσανε τότε και αιώνες ολόκληρους, έτσι. Τότε μιλάμε για μια ζωή 600-700 ετών. Μετά αρχίζει και πέφτει η ανθρώπινη ζωή. Και θα σας εξηγήσω γιατί πέφτει. Γιατί και από τη Βίβλο και από τους δρυΐδες έχουμε την πληροφορία ότι υπήρχε μια μαγνητική καλύπτρα που περιέβαλε όλη τη γη.
Στη Βίβλο αναφέρεται σαν στερέωμα. Το στερέωμα που διαχώριζε τα ύδατα τα άνωθεν του στερεώματος από τα ύδατα τα κάτωθεν του στερεώματος. Αυτός ο κατακλυσμός έσπασε τη μαγνητική καλύπτρα, το στερέωμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί που ήταν το ίδιο κλίμα σε όλη τη γη και δεν περνάγανε οι άσχημες ακτίνες στον πλανήτη μας. Ακτινοβολίες, ναι. Η άσχημη ακτινοβολία, η κακή ακτινοβολία. Μετά αυτό τελείωσε. Οι πόλοι πάγωσαν αμέσως. Γι' αυτό βρεθήκαν εκεί να βόσκουν το χορταράκι, τα μαμούθ. Με το χορταράκι στο στόμα τα βρήκανε. Εκεί βόσκανε λοιπόν. Ήτανε όπως και η υπόλοιπη γη. Μετά παγώσανε ξαφνικά. Μετά το σπάσιμο αυτής της καλύπτρας. Κοιτάξτε λοιπόν πώς η Βίβλος και οι άλλες αρχαίες πηγές λένε τα ίδια. Πάμε παρακάτω. Σήμερα θα αντιστοιχίσουμε το Δωδεκάθεο μέσα από την Αγία Γραφή. Ποιοι ήταν αυτοί σαν ιστορικά πρόσωπα αφού ο Νόε είναι ο βασιλιάς ουρανός? Πώς αποδεικνύεται, ας δούμε λοιπόν, πώς αποδεικνύεται ότι ο Νόε είναι ο βασιλιάς ουρανός. Αναφέρεται στο Σι Σινγκ, βιβλίο μεταμορφώσεων, περσικό κείμενο. Στην απέραντη γη δεν υπήρχε χώρα που να μην ανήκε στο βασιλέα ουρανό. Ο Απολλόδωρος, ο δικός μας, λέει πρώτο βιβλίο εδάφιο 1, ουρανός πρώτος του παντός εδυνάστευσε κόσμο. Ραγκού Βάνσα των Ινδών, ο Μανού ο υμνούμενος υπό των σοφών, ήταν ο πρώτος των βασιλέων. Τον αναφέρει σαν Μανού. Βλέπετε λοιπόν ότι ένας ερευνητής πρέπει να βρει ποιος ήταν ο Νόε, ποιος ήταν ο Μανού, ποιος ήταν ο Ουτναπιστίν, ποιος ήταν ο Θεός Ιαννός των Ρωμαίων με τα δύο κεφάλια, που το ένα έβλεπε τον κόσμο που καταστράφηκε και το άλλο τον κόσμο που αναδύθηκε από τα νερά. Ένας υπέροχος συμβολισμός. Όλοι αυτοί ήταν ο Νόε. Όταν το καταλάβεις, μπορείς να ξεκινήσεις την έρευνά σου. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ραγκού Βάνσα, το άλλο ινδικό κείμενο. Ο Μανού σώθηκε από τον κατακλυσμό ναυπηγώντας πλοίο. Άρα μιλάμε για τον Νόε. Ριγ Βέδα, πάλι των Ινδών. Ο ουρανός και η γη, το αθάνατο ζεύγος των προγόνων μας. Ο Ισίωδος, ημνή το βασιλέα ουρανό. Ας δοξάσουμε το βασιλέα μας ουρανό και τη γυναίκα του γη και όλους τους άλλους θεούς δοτήρες των αγαθών, αναφέρει ο Ισίωδος. Βλέπουμε λοιπόν ότι πραγματικά και η αρχαία γραμματεία έρχεται και λέει ότι δεν ήτανε θεοί το Δωδεκάθεο. Ήτανε αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν την ανθρωπότητα μετά το μεγάλο κατακλυσμό. Θα δούμε εδώ δύο παραπομπές που θα μας πιστοποιήσουν αυτό το συμπέρασμα. Ναι. Κάθε ο Κομφούκιος. Οι αρχαίοι θεοί μας, ο Φούχη, ο Σοάνκτη, ο Τσάνκτη και άλλοι, φέρεται ότι δεν ήταν θεοί, αλλά μεγάλοι βασιλείς, πρόγονοι της φυλής μας. Και λέει η κινέζικη παράδοση, το Ιώτα Τσίνγκ, πανάρχαιο κινέζικο κείμενο, ότι ο βασιλιάς ουρανός επισκέφθηκε την Κίνα. Και πριν έρθουν, λέει, οι ουράνιοι βασιλείς, οι άνθρωποι στην Κίνα ζούσαν σαν ζώα. Σκεπάζονταν με δέρματα ζώα, τρέφονταν με ομό κρέας. Άρα ο κατακλυσμός δεν έφτασε στην Κίνα. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ εκτεταμένος ο κατακλυσμός του Νόε, αλλά δεν κάλυψε όλη τη γη. Γι' αυτό και σώθηκαν και μαύροι και ερυθρόδερμοι και κίτρινοι. Ναι. Να λοιπόν που εδώ υπήρχε πληθυσμός στην Κίνα, ο οποίος διασώθηκε. Αλλά λέει, ήμασταν λέει σαν ζώα. Ο βασιλιάς ουρανός μας έφερε γνώσεις. Ο Φούχη που λέει εδώ ήταν ο Ερμής. Ο Σοάνκτη ήταν ο Κρόνος και ο Τσάνκτη ο βασιλιάς ουρανός. Ναι. Οι Κινέζοι έχουν την ουράνια πλατεία
το Πεκίνο. Τιέν. Και τιμούν ακόμα τη βασιλεία Ουρανό. Τιέναν μεν, τη λένε. Τιέναν μεν. Ναι. Μπράβο, Βασίλη μου, ναι. Τα ίδια γράφει και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, ο δικός μας ιστορικός. Υπάρξαντες μεν θνητούς, για αυτούς τους θεούς λέει, διαδέ την σύνεση και την κοινή ευεργεσία, έτυχον αθανάτου μνήμης. Δηλαδή θεοποιήθηκαν από τους απογόνους τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι οι τέσσερις βασιλείες οι οποίοι αναφέρονται από τον Ηρόδοτο είναι η βασιλεία του βασιλεία Ουρανού, η βασιλεία του Χαμ Κρόνου, του γιού του που τον ανέτρεψε, η βασιλεία του Χους Δία που ανέτρεψε τον Κρόνο και τέλος η βασιλεία του Διονύσου. Αυτές οι τέσσερις βασιλείες αναφέρονται. Ολυμπιόδωρος, παρορφαίοι τέσσερις βασιλείες παραδίνονται. Πρώτον η του ουρανού, ειν Κρόνος διεδέξατο. Μετά δε Κρόνον Ζεύς, ήτα τον Δία Διόνυσος διεδέξατο. Ορφικά αποσπάσματα, κεφάλαιο 220. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ξετυλίγεται τώρα το κουβάρι για μια απίστευτη περίοδο της ανθρώπινης φυλής. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος ήταν ο Κρόνος ο οποίος ανέτρεψε τον πατέρα του, τον βασιλέα Ουρανό. Οι αρχαίοι συγγραφείς μας δίνουν και τη συνέχεια αυτής της ιστορίας. Ο Απολλόδωρος, πρώτο βιβλίο εδάφιο 3, της δε αρχής εκβαλώντες ουρανών την αρχή Κρόνο παρέδωσαν. Ανέτρεψε τον πατέρα του, ο Χαμ Κρόνος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μετά τον Ιανό ή Ουρανό ή Μανού ή Ουτναπιστήν ως κύριος της γης φέρεται ο γιος του, ο Κρόνος, τον οποίον η παράδοση τον αναφέρει σαν Σατούρνο. Εξού και τα Σατουρνάλια που γιορτάζαν οι Ρωμαίοι. Ο Τερτυλιανός αναφέρει ότι ο Θαλός, ένας άλλος συγγραφέας, μαζί με τον Διόδωρο και άλλους, γράφει πως ο Κρόνος δεν ήταν παρά ένας άνθρωπος, απολογητικός 10. Θα ξαναπώ ότι σε αυτό το βιβλίο, στην ιστορική μου μελέτη, τα πάντα είναι τεκμηριωμένα. Μάλιστα. Οτιδήποτε το παρουσιάζω σαν πληροφορία, έχω και την πηγή. Στη Γένεση λοιπόν αναφέρεται ότι οι του Νόε, οι εξελθόντες εκ της Κιβωτού, ήταν ο Σιμ, που μετά γίνονται οι Σιμίτες οι απογονοί του, είναι ο Χαμ, ο οποίος είναι ο Κρόνος, και είναι και ο Ιάφεθ Απετός, ο οποίος είναι ο πρόγονος της ελληνικής φυλής. Ο Δε Χαμ ήταν ο πατήρ του Χαναάν. Θα δούμε μετά ποιος ήταν ο Χαναάν. Ο Απολλόδωρος λοιπόν λέει ότι ο Κρόνος είχε σχέσεις με την αδελφή του Ρέα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι λέει ακριβώς ο Απολλόδωρος. Την δε αδελφήν Ρέαν, γη μας. Ρέα σημαίνει η γυναίκα που την κοιτάζουν, η καλονή και επίσης η βασίλισσα. Επιπλέον απόδειξη είναι το όνομά της Αστάρτη. Η Ρέα, όπως και η Αστάρτη, απεικονίζεται πάντα με στέμα που φέρει ο χειροματικούς πύργους. Γιατί? Γιατί η Ρέα είναι αυτή που ίδρυσε μαζί με το Βίλο Δία, το Χούς δηλαδή, τη Βαβυλώνα. Τα τείχη της Βαβυλώνας τα είχε στο στέμα της. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ρέα ήταν αδελφή του Κρόνου. Μα ο Κρόνος είναι ο Χαμ. Αυτοί βγήκαν από την Κιβωτό. Η Σεμίραμις γεννήθηκε μετά τον κατακλυσμό, όταν βγήκαν από την Κιβωτό. Έτσι λοιπόν γίνεται η βασίλισσα της Ασσυρίας, την παντρεύεται ο Κρόνος και έτσι τα δύο αδέλφια καταλαμβάνουν το θρόνο του βασιλέα Ουρανού. Και γίνεται η μήτυρη των θεών, γιατί μέσω αυτού του γάμου Κρόνου και της αδελφής του Ρέα Σεμίραμις γεννήθηκαν οι θεοί. Ο δεύτερος Δίας, ο δεύτερος Ποσειδώνας και η Ήρα, η Αθηνά κτλ.
Θα τα δούμε παρακάτω. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα παιδιά του Κρόνου και της Ρέας ήταν μετά βασιλείς επάνω στη γη, γιατί ο Κρόνος τους έδωσε επιμέρους βασιλείες και αυτοί γίνανε βασιλείς εθνών. Τα παιδιά του Κρόνου και της Ρέας λοιπόν ήταν η Δήμητρα, η Ήρα, η Εστία, η Αθηνά, ο Δίας, ο Πλούτων και ο Ποσειδώνας. Ο Ερμής λείπει. Και μιλάω για το Χαναάν Ερμή. Αυτός ήταν ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, ναι, που έγινε φαραώ στην Αίγυπτο και έγραψε τα πάντα που βρίσκουμε τώρα τα ερμητικά κείμενα. Ήταν 43 βιβλία γραμμένα από τον Ερμή. Και θα το πω από τώρα, ο Μωυσής σαν πρίγκιπας της Αιγύπτου είχε διαβάσει τα ερμητικά κείμενα. Ναι, βέβαια. Θα τα δούμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν, ο Κρόνος έδωσε στα παιδιά του κομμάτια από την αυτοκρατορία του. Θα δούμε ότι στον Δία, το Βίλο Δία, Βίλος σημαίνει ο συνιδρυτής. Πήρε το όνομα Βίλος Δίας γιατί μαζί με τη μητέρα του, τη Σεμίραμη, ίδρυσαν τη Βαβυλώνα. Ο Βίλος Δίας λοιπόν, η πρώτη του βασιλεία που του ανατέθηκε από τον Κρόνο ήταν η Αιθιοπία, οι Αιθίωπες. Γι' αυτό και ονομάζεται και γη Κούρους, η γη των Αιθιώπων. Και ο Διόνυσος, ο γιος του που γεννήθηκε στην Αιθιοπία, γιατί Διόνυσος σημαίνει ο Δίας της Νήσης. Η Νήσα της Αιθιοπίας είναι η γενέτερα του Διονύσου. Εκεί μαζί με τη Δήμητρα που τον ακολούθησε, την αδερφή του, ήταν ο μεγάλος έρωτας του Δία, η Δήμητρα, έκαναν το Διόνυσο. Ναι. Να σε βλέπουμε, ναι. Α, ωραία. Γιατί είχαμε κάποιο μικρό πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μόλις γίνεται βασιλιάς των Αιθιώπων, ο Δίας εγκαταλείπει την Αφρική, έρχεται στο Άργος, παντρεύεται την αδερφή του την Ήρα, μετά από πρόταση της μητέρας τους, και το κακό είναι ότι τον ακολούθησε η Δήμητρα και ο Διόνυσος. Ο Δίας λοιπόν δεν σταμάτησε τη σχέση που είχε με τη Δήμητρα, αλλά έκανε και άλλα παιδιά μαζί της, την Περσεφόνη, τον Απόλλωνα και την Άρτεμη. Αυτό εξόργιζε την Ήρα. Καταλαβαίνετε ότι αισθανότανε προδομένη. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα στη βίβλο, εδώ είναι που θα σας εξητάρω πάρα πολύ, αναφέρεται ότι ο Δίας, δηλαδή ο Χους, έκανε το Φθά και, και τα άλλα παιδιά του. Γέννησε Ιώτα 8 και ο Χους γέννησε τον Ευρώδ. Ο Νευρόδ είναι ο Διόνυσος. Και η Ή του Χους, δηλαδή του Δία, Σεβά, ο Μίνωας ο δεύτερος. Και Αβυλά, ο Απόλλων, ο οποίος κυβέρνησε, ο Έπαφος, κυβέρνησε την Αίγυπτο. Και Σαφθά, τον ύφεστο τον αναφέρει. Σαφθά ήταν το όνομα του ηφαίστου. Ήταν γιος του Χους, δηλαδή του Βίλου Δία. Και Ραμά, ο Ραδάμανθης. Και Σαφθεκά, ο Σαρπιδών. Είναι αυτοί όλοι που γίνανε βασιλιάδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να παντρέψει κανείς τη βίβλο με την άλλη αρχαία γραμματεία. Αυτό κάναμε στη δική μας μελέτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Δίας ανατρέπει τον Κρόνο, τον πατέρα του, και παίρνει αυτό στη βασιλεία. Μετά με τη Σεμίραμη, τη μητέρα του, τη Ρέα, φτιάχνουν τη Βαβυλώνα. Και τι κάνει μαζί με τη μητέρα του? Καλεί τον Ευρώδ, δηλαδή τον Διόνυσο, από το Άργος και τον κάνει πρώτο βασιλιά της Βαβυλώνος. Τα έχετε ξανακούσει, παιδιά, αυτά όλα? Ότι ο Διόνυσος ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Βαβυλώνος? Και μετά θα δούμε ότι ο Διόνυσος κυβέρνησε όχι μόνο τη Βαβυλώνα, αλλά μετά κυβέρνησε και την Αίγυπτο σαν δεύτερος Όσυρης. Και είχε μαζί και τη μητέρα του, τη Δήμητρα, η οποία
απεκλήθη ίσιδα, η δεύτερη ίσιδα. Ναι. Ο πρώτος λοιπόν Όσιρης είχε παντρευτεί την αδερφή του, η οποία ήταν η πρώτη ίσιδα. Ενώ το δεύτερο ζευγάρι, Όσιρη και ίσιδα, ήταν μητέρα και γιος. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Βλέπουμε λοιπόν ότι και η Αθηνά τότε έγινε από τον Κρόνο βασίλισσα της Αττικής. Ο Κρόνος έδωσε στη συνέχεια τη βασιλεία της Αττικής στην κόρη του Αθηνά. Ο δε Κρόνος Αθηνά την εαυτού θυγατρή δίδωση της Αττικής βασιλεία. Ευσέβιος, πρώτο βιβλίο, 19-47 εδάφια. Ο Ήφαιστος μαζί με την Αθηνά γεννήσανε τον Ερυχθόνιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλα τα παιδιά του ο Κρόνος είχε δώσει βασιλείες. Έτσι φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά που έγιναν μετά το μεγάλο κατακλυσμό δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι βασιλείες των γιών και των εγγονών του Νόε επάνω σε όλη την ανθρωπότητα. Θα δούμε εδώ πως και άλλες χώρες μιλάνε με τα κείμενά τους σχετικά με τον έρωτα που είχε η Αφροδίτη για τον Νευρόδ Διόνυσο. Παραδείγματος χάρη στην Ιαπωνία η Αφροδίτη, δηλαδή η Σεμίραμις, αναφέρεται ως Αματεράσου. Ναι. Το όνομα Αματεράσου είναι παράγωγο από τις ελληνικές λέξεις mater και Ρέα, δηλαδή μητέρα βασίλισσα. Αυτό αποδίδεται στην Αφροδίτη, στην Αθηνά. Η Αφροδίτη είναι η Σεμίραμις. Μάλιστα. Η Αθηνά ήταν η βασίλισσα της Αττικής. Ναι. Η Ιαπωνική παράδοση σημειώνει την Αματεράσου ως κόρη του Θεού Ινζανάμι, δημιουργού της Ιαπωνίας, και ως αδελφή και σύζυγος του Σουσανό, του Κρόνου. Ο Ινζανάμι είναι ο βασιλέας ουρανός. Μετά την επιστροφή τους από την Ινδία, ο Νευρό θα ζητήσει από τη Σεμίραμι το θρόνο της Αιγύπτου και εκείνη θα του τον δώσει. Το 280 π.Χ. θα ξεκινήσει στην Αίγυπτο η βασιλεία του Νευρόδ Βάκχου Διονύσου Όσιρη Δευτέρου και η 7η δυναστεία. Η Σεμίραμι θα συνεχίσει να βασιλεύει στη Βαβυλώνα μέχρι το θάνατό της το 255, όταν αυτοκτόνησε από τη μεγάλη της θλίψη για το χαμό του εραστή της Νευρόδ Όσιρη Δευτέρου. Γιατί γέμισαν τότε όλα αυτά τα μέρη που βασίλεψαν, ειδικά ο Νευρό Διόνυσος, έβαλε παντού την ειδωλολατρία. Έτσι λοιπόν ο Νόε έδωσε εντολή στο Σιμ, που είναι ο Αιγύπτιος Ηρακλής, να φωνεύσει τον Νευρόδο. Τον περάσαν από δίκη από 72 δικαστές και τον σκότωσαν. Έτσι λοιπόν, όταν ο Νευρόδ πέθανε, η Δήμητρα, έξαλλη από αυτή την εξέλιξη που είχε το παιδί της, φωνάζει τον Έπαφο, που είναι ο άλλος της γιος που κυβερνούσε τότε το Άργος, γι' αυτό και όλη η Πελοπόννησο τότε λεγόταν Απία, ο Έπαφος Άπης. Τον φέρνει λοιπόν, είναι ο περίφημος Απόλλων, έτσι. Τον φέρνει λοιπόν στην Αίγυπτο και κυβερνάει σαν όρος δεύτερος. Τον παρουσιάζει σαν με την σάρκωση του δεύτερου Όσιρη, δηλαδή του Διονύσου. Αυτά που λες τώρα δεν τα επιβεβαιώνουν και του Μανέθωνο στα Αιγυπτιακά για τις δυναστείες των Ολυμπίων ουσιαστικά. Γιατί αυτή κατέφυγε στο βασιλιά της Βουτό, τον Τηλεγόνο. Και ο Βουτό την παντρεύτηκε και έκανε άγαλμα της Ίσιδος, δηλαδή της Δήμητρος, και οι Αιγύπτιοι το προσκυνούσαν. Και όταν έρχεται ο Έπαφος στην Αίγυπτο, φιλοξενείται από τον Τηλεγόνο, στη Βουτό. Όταν ο Νάρμερ μετά καταλαμβάνει τη Βουτό, γιατί ο Νάρμερ ήταν με τον Ηρακλή, δηλαδή τον Αιγύπτιο Ηρακλή, τον Σιμ δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι τελείωσε η βασιλεία του Τηλεγόνου. Οπότε στην Αίγυπτο, στην Αίγυπτο μας επιβεβαιώνει ότι έκανε. Ότι πήρε τον όρο, τον έπαφο δηλαδή, και τον έκανε γαμπρό του.
Στην Αίγυπτο μας επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν επανάρχες ελληνικές δυναστείες των Ολυμπίων, ας πούμε. Έτσι, μπράβο. Αυτά βγαίνουν και από τις αιγυπτιακές πηγές και από τα άλλα αιγυπτιακά κείμενα που έχουμε τώρα. Έτσι λοιπόν, ο Χαμ Κρόνος έδωσε τη βασιλεία της Αιγύπτου στον δεύτερο Ερμή, τον Ερμή τον Τρισμέγιστο. Ελθόν δε ο Κρόνος, χώρα άπασα της Αιγύπτου, έδωσε Θεό Θόδου. Πρόκειται για το δεύτερο Ερμή, είναι βασιλεία αυτού γίνεται. Πριν του αναθέσει τη βασιλεία της Αιγύπτου, ο Ερμής εκτελούσε χρέη συμβούλου και προσωπικού γραμματέως του Κρόνου. Είδαμε ότι ο Χαμ Κρόνος τοποθετεί βασιλεία της Αιγύπτου, τον Ερμή. Χρονικά αυτό πρέπει να έγινε πριν από τη βασιλεία της Νίτακριτ. Η Νίτακριτ ήταν η Σεμίραμη, που για κάποιο διάστημα κυβέρνησε και αυτή την Αίγυπτο. Παιδιά, είναι απίστευτο πως όλοι αυτοί κυβέρνησαν την ανθρωπότητα μετά το μεγάλο κατακλυσμό. Θα δείτε όλες τις αποδείξεις στο βιβλίο μου. Τώρα δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και πρέπει να τα πούμε λίγο επιγραμματικά. Ωραία, αλλά 10 λεπτά έχουμε. Μα γι' αυτό το ξέρω. Όμως θα σταθώ στον Ερμή τον Τρισμέγιστο για κάτι ασύλληπτο, παιδιά. Λέει ότι ανυρπάγει στα Θεία Παιδεία και συνάντησε τον Ποιμάνδρη, τον συμπαντικό Θεό. Ναι, ναι, ναι. Θεωρεί ότι ένας είναι ο Θεός, ο συμπαντικός, και τον ονομάζει Ποιμάνδρη. Και του λέει, εγώ είμαι ο Ποιμάνδρης, ο της αυθεντίας νους, έχω όσα θέλεις μαθήν και εγώ σε διδάξω. Είδε στο πλευρό του Ποιμάνδρη ένα λαμπρόφωτο πανωρέων που ο Ποιμάνδρης το σύστησε στον Ερμή σαν γιο του. Αυτό το φως το ανέσπερο που είδε Ερμή, είμαι εγώ ο πρώτος Θεός, του λέει ο Ποιμάνδρης. Ο δε φωτεινός λόγος που είδε στον κόλπο μου είναι ο γιος μου. Πώς τον είπε? Ο φωτεινός λόγος. Θυμάσαι τι λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, ότι ο Ιησούς μας είναι ο λόγος και ο λόγος είτο παρά το Θεό και Θεός είτο ο λόγος. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος και ο Ιωάννης στην Αγία Γραφή θεωρούν ότι ο Ιησούς μας είναι ο Θεός λόγος, δηλαδή ο εκπρόσωπος του Πατέρα του. Γιατί μπορεί να τον λέει Ποιμάνδρη και η Βίβλος να τον λέει Ιεωβά σύμφωνα με την ελληνική μετάφραση Βάμβα, αλλά μιλάμε για έναν συμπαντικό Θεό που έχει ένα μονάκριβο γιο, που τα πάντα γίνανε μέσω αυτού του γιου. Είναι ασύλληπτο, ναι ή όχι, να τα λέει αυτά ο Ερμής ο Τρισμέγιστος? Ναι, ειδικά το κείμενο με τον Ποιμάνδρη είναι εκπληκτικό όντως. Ναι, γι' αυτό προτείνω όλους τους ερευνητές να δούνε τις αντιστοιχίες. Τι λέει η Βίβλος, τι λένε οι άλλες αρχαίες πηγές, τα ίδια λένε, παιδιά. Απλώς τα ονόματα παίζουν που ο ερευνητής πρέπει να τα ταυτοποιήσει. Πώς ο Ερμής Χαναάν απέκτησε αυτή τη γνώση, ο Ερμής ο Τρισμέγιστος? Ο Σύγγελος στην πατρολογία του γράφει, ιερέ γραφέ, διαλέκτο και ιερογλυφικά γράμματα, εκεχαραγμένε υποθόδ του πρώτου Ερμού και ερμηνευθυσών μετά τον κατακλυσμό εκ της ιεράς διαλέκτου στην Ελλάδα, γλώσσαν, και αποτεθέντων εν βίβλες εν τεσαδίτης των ιερών της Αιγύπτου. Άρα βρήκε αυτά που είχε γράψει ο πρώτος Ερμής Θόθ, ο γιος του Φθά, και τα παρουσίασε για δικά του. Ήτανε δόλιος ο Ερμής ο Τρισμέγιστος. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέος μας δίνει τη συνέχεια. Τον ημέτερο Ερμή, την τε Αίγυπτον εις λήξεις και κλήρους άπασαν τέμην και νόμους στήνε και αριθμούς και λογισμούς και γεωμετρίαν ευρώντα παραδούνε. Αυτά που βρήκε, λέει, τα παρέδωσε. Όλες αυτές τις γνώσεις που βρήκε από τον πρώτο Ερμή Θόδου. Όταν ο Ερμής λοιπόν, ο δεύτερος Ερμής, βρήκε όλα τα γεγραμμένα υπό του πρώτου Ερμού Θόδου, όχι μόνο απέκτησε αυτή τη γνώση, αλλά και την παρουσίασε για δική του, παίρνοντας το όνομα Τρισμέγιστος. Όλες λοιπόν αυτές οι καταγραφές ήτανε από το Θόδ τον πρώτο Ερμή. Όταν μιλάμε για τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, δεν έχει καμία σχέση με τον Ερμή, το γιο του Διός από τη Μαία. Αυτός είναι κατοπινός και έδρασε καθαρά στο χώρο της Αρκαδίας.
δεν έχει καμία σχέση με τον Φαραώ της Αιγύπτου που ήταν ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, ναι. Ο οποίος ήταν γιος του Χαμ Κρόνου. Άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Απλώς να μην τα μπερδεύουμε, επειδή και οι δύο έχουν το όνομα Ερμής. Πες μου τώρα αν θέλεις κάτι πρωτού κλείσουμε. Τι να πω, βασικά θέλω να σε ρωτήσω και η έρευνά σου καταλήγει στο ότι θα κορυφωθούν τα γεγονότα στον πλανήτη μέσα από αυτό το χρονοδιάγραμμα της Βίβλου και θα έχουμε ένα τρίτο παγκόσμιο και στη συνέχεια το κράτος του αντικρίζει. Είναι η μεγάλη θλίψη που λέει η Βίβλος. Ο τρίτος παγκόσμιος, θα χαθεί το ένα τρίτο των ανθρώπων. Ο τρίτος παγκόσμιος θα έχει να κάνει με το κράτος του Αντιχρίστου, στο οποίο μάλλον ήδη ξεκινάμε να ζούμε. Ο Αντίχριστος είναι ο νικητής του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα. Μόλις καταστραφεί η Δαμασκός, που θα πάψει λέει να είναι πόλη διαπαντός, δεν θα ξανακτιστεί, θα έρθουν οι νεφέλες στα αστρόπλια του Ιησού και θα πάρουν το δεύτερο 1/3 του γήινου πληθυσμού. Και θα μείνει το τελευταίο 1/3 επάνω στη γη, το οποίο δεν θέλει τον Ιησού, βασιλιά του. Γιατί όσοι τον επικαλεστούν τον Ιησού και τον αναγνωρίσουν σαν Μεσσία και σαν βασιλιά του πλανήτη, τους παίρνει και τους διασώζει. Τους πηγαίνει, λέει, στην Άνω Ιερουσαλήμ, τους προφυλάσσει και όταν καταστραφεί το αιωσφορικό σύστημα στο τέλος της βασιλείας του Αντιχρίστου, επανέρχονται οι νεφέλες σε μια παρθένα γη και τότε αρχίζει η βασιλεία του Ιησού. Αυτά τα τοποθετήσεις σήμερα. Αυτές είναι οι γενικές γραμμές, αυτό που λέει η Βίβλος. Τα τοποθετήσεις μετά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτά. Ναι. Μάλιστα. Δεν θα τον αποφύγουμε τον Τρίτο, γιατί είναι η μεγάλη θλίψη και ο Ματθαίος λέει ότι ευθύς μετά τη μεγάλη θλίψη θα δείτε τον Ιησού μας να έρχεται. Και όλο αυτό το κράτος του Αντιχρίστου συνδέεται με το τσιπ το οποίο ήδη μας το έχουν λανσάρει και μας λένε ότι θέλουν να μας οδηγήσουν στο τσιπ. Αυτά είναι τα προεόρτια που λέω εγώ, τους κάνουν μετά και τσιπάκια. Θα έχουν δηλαδή ένα λαό αχταρμά, ένα λαό ανακατεμένο, όλα τα έθνη που θα έχουν διασωθεί. Και επίσης θα είναι απόλυτα ελεγχόμενοι με τα τσιπάκια που θα τους βάλουν. Ναι. Αυτά μέχρι την καταστροφή τους όμως. Μάλιστα. Στάθη. Όλοι αυτοί θα καταστραφούν. Ναι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι έρευνές σου, πραγματικά. Ξέρω ότι υπάρχουν και πολλοί που μπορούν να διαφωνήσουν. Την επόμενη εκπομπή, όποτε με λοιπόν, καλέσεις. Η επόμενη εκπομπή θα είναι και τηλεοπτική, γιατί σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε για την τηλεοπτική εκπομπή και θα δώσουμε συνέχεια. Εκεί θα δώσουμε λοιπόν συνέχεια στη μελέτη μου, γιατί τρέχω, σας είπα, από την Αίγυπτο μέχρι τη σημερινή εποχή. Μάλιστα. Και ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω. Είναι δυνατόν τέτοια μελέτη να μην την προωθεί το Πανεπιστήμιο? Μίλησα με τον κύριο Καραγιάννη, τον κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και όταν κατάλαβε περί τι μελέτης πρόκειται, που κάθε εδάφιο αντικρίζεται με το ιστορικό γεγονός που το εκπληρώνει, μου λέει: κύριε Θεοδόση, θα σας πω κάτι προς τιμήν του. Τέτοια μελέτη δεν τη διαθέτει το Πανεπιστήμιο. Και τον παρακάλεσα: κύριε Καραγιάννη, βάλτε μια επιστημονική επιτροπή να την αξιολογήσει και να την κάνουμε σημαία για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν την έχει κανένα άλλο έθνος αυτή τη μελέτη. Όλη την Αγία Γραφή, όλο τον προφητικό της λόγο εκπληρωμένο με ιστορικά γεγονότα. Από την αρχαία Αίγυπτο, Ασσυρία, Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, Ελλάδα, Ρώμη. Μάλιστα. Και μετά την ανακάλυψη των νέων χωρών. Ξέρεις, ζούμε και σε μια εποχή πεζή και καθαρά ηλιστική. Και μου είπε ο άνθρωπος, εντελώς ειλικρινής, είπε: δεν μου δίνει ο νόμος τέτοιο δικαίωμα. Μάλιστα. Λοιπόν, Στάθη, θα τα θίξουμε και εκ νέου στο μέλλον. Πρώτα ο Θεός, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την εκπομπή. Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνεις. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Όσοι θέλουμε να τηλεφωνήσουν στο 6972-28-1971, ωραία, να του στείλω το βιβλίο. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα και θα επικοινωνήσουμε ξανά. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε σε αυτό το σημείο με την έκτακτη αυτή διαδικτυακή εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε διαδικτυακό ραντεβού. Εύχομαι σε όλους υγεία. Καλό ξημέρωμα.